Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι μας, τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και ολοταχώς σε ό,τι απέμεινε να προλάβουμε να δούμε και δύο πολύ όμορφα ρεπορτάζ. Αφιερωμένοι στους ανθρώπους που αγαπούν και επισκέπτονται τη Ρόδο επί σειρά ετών, προτιμούν το νησί και ό,τι μπορεί να τους προσφέρει, το θεωρούν τόπο τους και τι όχι μια δεύτερη πατρίδα τους, ήταν για άλλη μια φορά η καθιερωμένη από την Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδο εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην αίθουσα Εθιμοτυπία στο Δημαρχείο. Αυτούς τους επισκέπτες τίμησε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Αποδήμων Ροδίων κυρία Μαρίζα Χατζηλαζάρου ως ελάχιστη ένδειξη της χαράς και της ικανοποίησης που δίνουν με το να επιλέγουν τη Ρόδο για να περάσουν τις διακοπές τους επί σειρά ετών, συχνά επί δεκαετίες. Επιλογή ζωής αποτελεί Ρόδος για το ζεύγος κύριο Μπράιαν και κυρία Γκιλ Ρις από την Αγγλία που τη θεωρούν δεύτερη πατρίδα τους καθώς έχουν επισκεφθεί το νησί 100 φορές μέχρι τώρα και δικαίως πλέον θεωρούνται Ροδίτες. Το οποίο διαμένει στη Λίνδο, συνόδευε στην τελετή απονομής τιμητικών διακρίσεων ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εστιατόρων Ρόδο, κ. Ευρυπίδης Γκόγκος. Τιμητικές διακρίσεις απένιμε, η κυρία Χατζηλαζάρου και σε επισκέπτες λάτρης της Ρόδου από την Φιλανδία, Γερμανία, Νορβηγία και Σερβία. Δες που λέμε, Νίκη, καμιά φορά να τα εκατοστήσεις. 100 τα έκαναν τα ταξίδια τους, τα λοιπόν. Χιλιάσουν. Να τα χιλιάσουν τώρα. Να είναι γεροί άνθρωποι να επισκέπτονται τη Ρόδο που και τόσο να πάμε αγαπούν. Τώρα στη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με τη Fraport. Το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανήκουν τα 4 από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport και συγκεκριμένα τα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια Ρόδου, Κόου, Σαντορίνης και Μυκόνου, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού, με συντριπτικό μερίδιο στο σύνολο των εισερχομένων επισκεπτών, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου διαθέτει το μεγαλύτερο τουριστικό πλάνο στη χώρα, υπήρξε το έναυσμα για την έναρξη της συνεργασίας και της συνένωσης των δυνάμεων μεταξύ Περιφέρειας και Fraport στο κομμάτι της περαιτέρω ανάπτυξης νέων αεροπορικών συνδέσεων στους 4 αυτούς τουριστικούς προορισμούς. Συγκεκριμένο, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ή Αντιπεριφερειάρχης, συγγνώμη, Τουρισμού, κυρία Μαριέτα Παπαβασιλείου και ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης είχαν συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργο Βίλο, και την Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης Αερογραμμών, Κατερίνα Πολάτου, αντικείμενο της οποίας ήταν να τεθεί το πλαίσιο της συνεργασίας με τρόπο ώστε στις παρουσιάσεις στους tour operators και στις αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού, το Νότιο Αιγαίο να εμφανίζεται συμπαγές και με την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση. Συμφωνήθηκε σε πρώτο στάδιο να εξευρεθούν οι αγορές, οι οποίες θα αποτελέσουν και τους κοινούς στόχους των δύο πλευρών, και στη συνέχεια να υπάρξει συνεργασία των δύο τμήματων, εμπορικής ανάπτυξης της Fraport και της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι δράσεις σε αγορές και στόχους. Κατά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: «Με μεθοδικότητα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και διεύρυνσης του τουριστικού ρεύματος προς τα νησιά μας, χτίζοντας γέφυρες και συνεργαζόμενοι με όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό δραστικά, με στόχο να προσφέρουν στις κοινωνίες των νησιών μας προοπτική και πρόοδο και ευημερία». Μάλιστα. Πριν πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ, καλοί μας φίλοι, να σας πούμε, όχι στο πρώτο της εκπομπής, στο πρώτο για αυτό, για αυτό το μέρος. Να πάμε σε μια ανακοίνωση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων που σήμερα λάβαμε. Για όσους ενδιαφέρεστε, ενημερώνουμε τους συμπατριώτες και συμπατριώτησές μας που την χάνουν δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων στους Δήμους Καλυμνίων, Λέρου, Πάτμου, Εστιπάλαιας, Λιψών και Αγαθονησίου, ότι η καταβολή των σχετικών επιδομάτων για τη χρονική περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί από την 5η 17 Μαΐου 2018. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καλυμνίων. Θεόδωρος Σεργίου, υπεύθυνος τμήματος κοινωνικής προστασίας. Να το ξαναπούμε αυτό. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο πρώτο ρεπορτάζ. Βρεθήκαμε στο ναυτιλιακό γραφείο του κυρίου Μαρτίνου Γιώργου, ο οποίος συνήψε μία συνεργασία τώρα με τον όμιλο, με τον ναυτιλιακό όμιλο των εταιριών Διαμαντίδη. Οπότε οι ναυτικοί μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να βρουν δουλειά, θα πρέπει να απευθύνονται στον κύριο Μαρτίνο και να τους προωθεί στην αρμόδια εταιρεία. Πάμε να δούμε όμως το σχετικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γραφείο του κυρίου Μαρτίνου. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Καλωσορίζουμε στο γραφείο μας, στον αυτοκίνητο.
Κυπριακό Γραφείο Μαρτίνος Μαριτάιμ, τον εκπρόσωπο Παναγιώτη Ελισέο, τον κύριο Παναγιώτη Ελισέο ως εκπρόσωπο των ομίλων εταιριών του κυρίου Διαμαντή Διαμαντίδη, που αντιπροσωπεύεται μέσα από τη Delta Tankers και την Marmaras Navigation. Σας το συστήνω και απευθύνω το λόγο σε αυτόν να σας ενημερώσει για κάποια θέματα. Σχετικά. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Για άλλη μια φορά επισκεφτόμαστε το όμορφο νησί της Καλύμου. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, μακρότατες σχέσεις με το νησί. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος Εταιριών Διαμαντίδη αντιπροσωπεύει 28 Cape Size φορτηγά και 27 tankers τελευταίας γενιάς. Και υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επέκταση και των δύο στόλων, οπωσδήποτε. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ελληνική σημαία και στους Έλληνες ναυτικούς και με μεγάλη μας χαρά ανταποκρινόμαστε ότι η σχολή ΑΕΝ της Καλύμνου ανοίγει για πρώτη φορά στο νησί σας και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να επενδύσουμε πολύ πάνω στον Έλληνα ναυτικό και ειδικά στον Καλύμνιο ναυτικό. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Έλληνα ναυτικό, γιατί αυτό είναι το μέλλον της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Αυτό πιστεύει και ο ίδιος ο κύριος Διαμαντίδης και εμείς αυτό αγωνιζόμαστε, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες άξιους ναυτικούς στα πλοία μας και να συνεχίσουμε την παράδοση αιώνων της Ελλάδος. Και ειδικά μέσα σε μια τέτοια πολύ μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο, μέσα από το γραφείο των αφιλιακών του κυρίου Μαρτίνου, θέλουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας στο νησί και να δημιουργήσουμε ένα δικό μας γραφείο με αντιπρόσωπο τον κύριο Μαρτίνο, ειδικά τώρα που έρχεται και η σχολή ΑΕΜ για πρώτη φορά των δοκίμων αξιωματικών, και θα χαρούμε πολύ να μπορέσουν και νέα στελέχη εκτός από αυτά τους ήδη υπάρχοντες ικανούς αξιωματικούς που επανδρώνουν το στόλο μας επί σειρά ετών, να μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο στόλο με ελληνική σημαία για να γίνει γαλανόλευκος σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου. Αυτό δείχνει να είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τον ναυτικό κόσμο του νησιού μας. Και στο βαθμό που θα συμβάλλετε κι εσείς, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και θα είστε πάντα κοντά στον Έλληνα ναυτικό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ουσιαστικά αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι ότι η Marmaras Navigation και οι Delta Tankers πλέον έχουν μια εκπροσώπηση στο νησί της Καλύμνου. Στέκονται πρακτικά πλάι στο ναυτικό τους, στο ναυτικό με τον οποίο εργάζονται και συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια, απευθύνουν ταυτόχρονα κάλεσμα στο ναυτικό εκείνον τον οποίο θέλει να εργαστεί και να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη εταιρεία και για κάθε πληροφορία μπορεί να απευθυνθεί μέσω εμάς στην συγκεκριμένη εταιρεία του ομίλου του κυρίου Διαμαντίδη. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική η συνεργασία αυτή της Martinos Maritimes, όπως ακούσαμε και τον εκπρόσωπο του ομίλου της ναυτιλιακής εταιρείας του κυρίου Διαμαντή Διαμαντίδη. Αναφέρθηκε ο ίδιος και στην Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, της οποίας σχολής οι αποφοιτούντες θα μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία και να βρίσκουν πολύ πιο εύκολα δουλειά. Αφορά τους Καλυμνίους και όχι μόνο, και τους Δωδεκανησίους και όχι μόνο. Όσοι ενδιαφέρονται τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία αφίσα. Για να αρμενίσει το καραβάκι πρέπει να βοηθήσουμε δύο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, 20 Μαΐου στον Άγιο Νικόλαο, πανηγύρι του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Έτσι, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με τα καλυδονάκια, ώρα έναρξης στις 8 η ώρα, στον αυλόγυρο του Αγίου Νικολάου. Καταπληκτική αφίσα. Πολύ ωραία. Με τους αστερίες, τα κοχυδάκια. Ναι. Τέλεια. Ωραία. Ποιος να είναι ο εμπνευστής άραγε, καλλιτέχνης. Πολύ ωραία. Αυτό. Λοιπόν, για τα επιδόματα είπαμε ότι θα ξεκινήσουν να δίνονται από την Πέμπτη. Έχουμε και κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Εδώ σας ανακοινώνουμε ότι τα εγκαίνια της παιδικής χαράς του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, και ώρα 6:30 το απόγευμα, ο Δήμαρχος Καρπάθου, Ηλίας Λάμπρος. Να, λοιπόν, μια παιδική χαρά στο Δήμο Καρπάθου. Να ξεκινήσουμε κι εμείς με τις δικές μας παιδικές χαρές, να κάνουμε εγκαίνια. Λοιπόν, τώρα ένα δελτίο τύπου από την Διοίκηση Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, από τον Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου, το Ιπποκράτιο της ΚΟ και το Βουβάλιο της Καλύμνου, ο Σύλλογος Διασποράς Καλυμνίων από Γαλλία, στα πλαίσια της συνεχούς βοήθειας ανά τα χρόνια που παρέχουν στο νοσοκομείο Καλύμνου, προχώρησαν σε μια σημαντική ενίσχυση του χώρου του χειρουργείου με την αγορά ενός μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων τύπου, λέει εδώ την εταιρεία, με τη δυνατότητα σύνδεσης και με νεογνά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, σημαντική αυτή η προσφορά. Το νοσοκομείο Καλύμνου τους ευχαριστεί θερμά για την ανθρώπινη πρωτοβουλία τους και την αγάπη που δείχνουν στον τόπο καταγωγής τους, προσφέροντας συνεχώς για την υγεία του κόσμου. Mm-hmm. Από δεν το είναι η πρώτη φορά που προσφέρουν πράγματι. Γαλλίας, έτσι. Θερμά συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που αδιαλείπτως προσπαθούν να στηρίξουν τον νησί τους. Το έργο του νοσοκομείου. Λοιπόν, μας. Και μία άλλη ανακοίνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου. Ανακοινώνεται ότι το ΚΕΚ Γεννηματά τη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα στην Καλύμνο την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων κατάρτιση ενηλίκων. Αγγλικά στον τουρισμό και κοπτική ραπτική. Τα μαθήματα των Αγγλικών θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη σε δύο τμήματα. Ένα πρωινό από τι 11 έω τη 1 το μεσημέρι και ένα απογευματινό από τι 8 έως τις 10 το βράδυ. Τα μαθήματα κοπτικής ραπτικής θα γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο από 6 έως 9 το βράδυ. Οι ενδιαφερόμενοι 6 το απόγευμα έως 9 το βράδυ. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στα προγράμματα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικού του Επαρχείου Καλύμνου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως εξής: για το πρόγραμμα των Αγγλικών μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου. Μάλιστα, και για το πρόγραμμα κοπτικής ραπτικής μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου. Αυτό έχει εκπνεύσει, το είχαμε πει, την είχαμε ξαναπεί την ανακοίνωση. Επίσης υπάρχουν και τηλέφωνα για τους ενδιαφερόμενους. Είναι το 22-430-59-630 και 59-649. Τώρα, από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών και Πειραιώς, η Ένωση ΚΟΟΝ Αθηνών, ο Ιπποκράτης και ο Σύλλογος Νησιρίων Αθηνών, ο Γνωμαγόρας, έχουν τη τιμή να σας προσκαλέσουν το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 7 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 στην Αθήνα, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιλτιάδη Λογοθέτη με τίτλο «Οι κοινοτικοί θεσμοί στα Δωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας 1522-1945». Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η κυρία Σοφία Ηρακλείδου, ιστορικός εκπαιδευτικός, και η κυρία Νινέτα Μανούση, νομικός. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κύριος Αχιλλέας Κουτσουράδης, καθηγητής νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πάμε στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, στην Καλυμνιά, στη διασταύρωση εκεί που πάει προς τον Νικηφόριο και προς την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, εκεί στον Άγιο Νεκτάριο, ο κύριος Γλινάτσης επιμελείται του χώρου γύρω από το άγαλμα της Καλυμνιάς. Έχει φυτέψει διάφορα λουλούδια της εποχής και ο ίδιος τα φροντίζει, τα ποτίζει δύο φορές την εβδομάδα και μας είπε μάλιστα, Ειρήνη, ότι αν φύγουν έτσι από την εποχή αυτά τα λουλούδια που έχει φυτέψει, θα βάλει άλλα, πάλι εποχιακά και πάλι θα τα φροντίζει. Όμορφες και θα φροντίσει και άλλες γωνιές, θα φροντίσει και άλλες γωνιές της πόλης. Πάμε να τον ακούσουμε. Βρισκόμαστε εδώ στην Καλυμνιά με τον κύριο Γλινάτση, ο οποίος φροντίζει εδώ τον κυπάκο γύρω από το άγαλμα της Καλυμνιάς. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, κύριε Γλινάτση. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται εδώ, πόσο καιρό τώρα ασχολείστε με αυτή την περιποίηση εδώ? Σχεδόν και ένα χρόνο είναι. Είναι ένας χρόνος. Οπότε κάτι που σας αρέσει ιδιαίτερα και... Πήγα και στις ελιές έβαλα και εκεί. Α, ωραία, ναι, ωραία. Εκεί τα ποτίζει η Σεβαστή. Είναι η κυρία που έχει το περίπτερο, ναι, έτσι. Ναι, η Σεβαστή. Οπότε μπορούμε να βάλουμε και άλλο, αλλά ποιος θα τα ποτίζει όμως. Εσείς τώρα από πού φροντίζετε να έχετε νερό? Νερό εδώ, μου κάνουν παροχή. Όχι. Το Δήμο. Α, ο Δήμος. Α, έχει παροχή εδώ. Ναι, ναι. Κάμανε παροχή και... Γι' αυτό το λόγο. Ναι, βέβαια. Γιατί έφεραν ακόμη τα μάξι νερό. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά και να έτσι να φροντίζετε πάντα το ωραίο. Θα πάμε στο σπίτι, κύριε, εδώ. Θα πάμε και στο σπίτι. Τώρα θα είναι από όλα έχει ο Παξές. Όχι, είναι τρόπο καλεσμένο. Βετρολίβανα, βιολέτες. Τι ωραία.
Έτσι να ήταν όλα τα παρτέρια των δημόσιων χώρων. Για αυτά, αυτά τα φτιάχνω εγώ, δεν. Είναι από το φυτώριο το δικό σας. Εγώ τα φτιάχνω όλα. Ωραία, ωραία. Τώρα θα σας... τελειώσουμε οι βιολέτες, θα βάλουμε άλλα. Άλλα, έτσι, ναι, που να είναι πάλι της εποχής. Έχω ετοιμάσει. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί λέγαμε αν θα ξεραθούν αυτά, τι θα γίνει μετά. Θα βάλουμε άλλα. Ωραία. Έχω φροντίσει. Ωραία, θα σας επισκεφτούμε λοιπόν και στο χώρο σας, εκεί όπου φροντίζετε τα δικά σας. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έλα, γεια σας. Μπράβο. Μπράβο στον κύριο Γλινάτση. Στο πλαίσιο έχει του ολόκληρο... διαγωνισμού μας όμως, έχουμε υπόψη και αυτή την περιοχή και αυτή την πρωτοβουλία. Ο ίδιος έχει ολόκληρο φυτώριο στο σπίτι του και φροντίζει και τους δημόσιους χώρους εκεί. Ωραία, λοιπόν, μπράβο. Να μην ξεχάσουμε ότι αύριο είναι η τακτική αιμοδοσία στο Βουβάλιο Νοσοκομείο Καλύμνου από τις 9 η ώρα το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, καλοί μας φίλοι. Ελπίζουμε να σας άρεσε η σημερινή μας εκπομπή. Αύριο μαζί και πάλι με περισσότερα θέματα και περισσότερα ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.